Πάμε να δούμε αυτό εδώ το θεματάκι, το οποίο δεν είναι πολύ δύσκολο. Μας λέει να γράψουμε στην γλώσσα προγραμματισμού σε τη συνάρτηση void bitwise XOR int α, int β, δύο πίνακες λοιπόν, και επίσης int ν, το οποίο είναι μια ακέραια τιμή που δέχεται ως είσοδους τους πίνακες α και β, ο καθένας από τους οποίους περιέχει, λέει, νη ακέραιους αριθμούς με τιμές 0 και 1 που αντιπροσωπεύουν τα ψηφία ενός διαδικού αριθμού. Και εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της λογικής πράξης XOR μεταξύ των αντιστοίχων ψηφίων των δύο διαδικών αριθμών, ξεκινώντας από τα ψηφία στην αρχή του κάθε πίνακα. Πάμε λίγο να δούμε πρώτα απ' όλα μία ανάλυση μικρή του προβλήματος, να καταστρώσουμε δηλαδή ποια είναι η επιθυμητή είσοδος και έξοδος. Οπότε λοιπόν, να φτιάξουμε ένα παραδειγματάκι όπως πάντα. Έχουμε πίνακες λοιπόν και μας λέει ότι παίρνουν οι πίνακες τις τιμές 0 και 1. Άρα λοιπόν, να πάω να στήσω λίγο τον πίνακα α, έτσι ώστε να έχει τιμές 0 και 1, έτσι. Να βάλω 5 στοιχεία, έχουμε πει έτσι μια τάξη μεγέθους για τους πίνακες, είναι περίπου 5-6 στοιχεία για ένα παραδειγματάκι. Και αμέσως μετά για το β, να πάω να φτιάξω και εκεί πέρα ένα πίνακάκι και στείνω και εδώ μια ακολουθία διαδικών ψηφίων. Τώρα, ποια είναι η έξοδος την οποία πρέπει να βγάλει το πρόγραμμά μου τελικά? Και εδώ πέρα βεβαίως η προαπαιτούμενη γνώση είναι ο πίνακας αληθείας του XOR, έτσι, όπου στον πίνακα αληθείας του XOR έχουμε δύο εισόδους, 0, 0, 0, 1, 1, 0 και 1, 1, και αμέσως μετά πάμε και κάνουμε το XOR ψι, το αποκλειστικό ή όπως λέμε. Οπότε το 0 XOR 0 μας κάνει 0, 0 XOR 1 μας κάνει 1, 1 XOR 0 μας κάνει 1 και ένα XOR 1 μας κάνει 0. Άρα λοιπόν, η επιθυμητή έξοδος την οποία θέλω να έχει το πρόγραμμά μου είναι, και εδώ να σημειώσω βέβαια ότι μας λέει στην εκφώνηση να το βρούμε λιγάκι, θέλει να φτιάξουμε καινούριο πίνακα. Και η απάντηση είναι όχι, έτσι, και μας λέει δηλαδή, να το εδώ πέρα το λέει, εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της λογικής πράξης XOR. Άρα λοιπόν, στην οθόνη, καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα πρέπει να κάνω printf διαδοχικά, θα μου βγάζει το XOR των δύο bits, τα οποία όμως είναι σύμφωνα με τις θέσεις τις οποίες έχουμε, έτσι. Άρα λοιπόν, βλέπεις εδώ πέρα τη διάσχιση του πίνακα την οποία θα κάνω, από αριστερά προς τα δεξιά, αρχίζει να διαμορφώνεται αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, και έχω το 0 XOR 1 λοιπόν μου κάνει 1, αμέσως μετά έχω το 1 XOR 0 μου κάνει επίσης 1, το 1 XOR 1, το 1 XOR 0 συγγνώμη μου κάνει επίσης 1, 0 XOR 1 μου κάνει 1 και τέλος 1 XOR 1 μου κάνει 0. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο αντιλαμβάνουμε τώρα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε μια διάσχιση των πινάκων, μια διαπέραση των πινάκων από αριστερά προς τα δεξιά. Θα χρειαστώ έναν μετρητή, ένα i, το οποίο θα πάρει τιμές από 0 έως και το νήμιον 1, έτσι, είναι νη θέσεων ο πίνακας. Άρα λοιπόν, από τη θέση 0 έως και τη θέση νήμιον 1. Τώρα, είναι εύκολη η πράξη την οποία πρέπει να κάνω? Εύκολη είναι η πράξη, δηλαδή ας στήσουμε λίγο εδώ το loop στα πολύ γρήγορα. Φοράει ίσον 0 έως και το νήμιον 1 για να πάρει όλες τις διαδοχικές τιμές. Αμέσως μετά, αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να κάνω το XOR των δύο πινάκων. Δηλαδή, στον πρώτο πίνακα το στοιχείο το οποίο θα με ενδιαφέρει θα είναι το α του i, στον δεύτερο πίνακα αυτό το οποίο θα μου ενδιαφέρει θα είναι το β του i, και θα τους κάνω αυτή τη λογική πράξη. Εντάξει. XOR λοιπόν β του i, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να το τυπώνω, εντάξει, print λοιπόν, έτσι, το α του i XOR β του i. Τώρα, φυσικά δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα προγραμματιστικά μιλώντας, αλλά εδώ τώρα, σύμφωνα και με τον πίνακα αληθείας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν 4 περιπτώσεις, έτσι, δηλαδή η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη περίπτωση. Άρα ένας πάρα πολύ απλός τρόπος για να δουλέψω είναι ο εξής: να πάω και να διακρίνω 4 περιπτώσεις, και όταν λέω διακρίνω περιπτώσεις σημαίνει κατευθείαν ότι κάνω ένα if else if else if. Δηλαδή, η πρώτη περίπτωση, ξέρω εγώ, να είναι το χ να είναι ίσο με το 0. Όταν λέω το χ, σημαίνει το α του i, έτσι. Και το ψ να είναι ίσο με το 0. Δεύτερη περίπτωση, αμέσως μετά το χ να είναι ίσο με το 0 και το ψ ίσο με το 1. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, να έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα πρέπει να τυπώσει στο τέλος στην οθόνη. Εδώ, δηλαδή, έχω την έξοδο 0. Εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, έχω την έξοδο 1. Γράφω και τις άλλες δύο περιπτώσεις και τελειώνει η ιστορία. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα τώρα ο αλγόριθμος έχει κατασκευαστεί στο μυαλό μου. Να η είσοδος, είναι οι δύο πίνακες. Να τι πρέπει να κάνω, να κάνω μια διαπέραση του πίνακα από αριστερά προς τα δεξιά και να κάνω την πράξη bits μία προς μία. Κάνω την πράξη, κρατάω το αποτέλεσμα out, το τυπώνω στην οθόνη και μετά το loop συνεχίζεται και έχω συνολικά την επιθυμητή έξοδο στην οθόνη. Πάμε λοιπόν τώρα να περάσουμε τώρα πλέον σε κώδικα. Αφού έχουμε καταστρώσει τον αλγόριθμο στο μυαλό μας, μπορούμε να πάμε να γράψουμε τον κώδικά μας.
Και βεβαίως εδώ πέρα γράφουμε συνάρτηση. Πολύ ευχαριστώ αυτό, γιατί αποφεύγω την main. Δεν γράφω πρόγραμμα, γράφω συνάρτηση. Γράφω λοιπόν τη συνάρτησή μου, σύμφωνα με το συντακτικό που μου έχει δώσει. Μου έχει δώσει το πρωτότυπο ποιο είναι. Bitwise XOR λοιπόν. Και παίρνει τα τρία ορίσματα. Τον πρώτο πίνακα, τον πίνακα Α. Παίρνει το δεύτερο πίνακα, τον πίνακα Β. Παίρνει και το... Sorry. Λοιπόν, προσοχή. Γόμα. Παίρνει λοιπόν και το δεύτερο πίνακα, ο οποίος είναι ο δεύτερος πίνακας, και τέλος παίρνει και τη διάσταση του πίνακα, δηλαδή το νι. Ανοίγει άγκιστρο. Εδώ τώρα δεν έχω και αλγοριθμικά βήματα, στην ουσία ένα for φτιάχνω, έτσι δεν είναι? Αφήνω λίγο κενό χώρο πάνω για τις μεταβλητές, όπως θα χρειαστεί να τις ορίσω αμέσως μετά. Και πάμε τώρα στο σώμα του κώδικα. Φοράει ίσον 0 λοιπόν, όπως είπαμε, i μικρότερο του νι, i συν συν. Και εδώ πέρα θα παιχτεί όλο το παιχνίδι, γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να κάνω bit by bit τις πράξεις μου. Ξαναλέω ότι μπορούμε να το στήσουμε με αυτό το πράσινο if else if κτλ. Θα κάνω κάτι λίγο πιο έξυπνο, λίγο, όχι τραγικά. Εντάξει, εδώ πέρα το XOR έχει μια ιδιότητα, δεν ξέρω αν τη βλέπεις, ότι αν έχουν την ίδια τιμή το αποτέλεσμα είναι 0, ενώ αν η τιμή είναι διαφορετική το αποτέλεσμα είναι 1. Άρα λοιπόν μπορώ να πάω και να κάνω το εξής: αν το α του i είναι ίσο με το β του i, τότε λοιπόν το αποτέλεσμα, το οποίο θα το βάλω σε μια ξέχωρη μεταβλητή, θα την πω out, ξέρω εγώ, το αποτέλεσμα λοιπόν θα είναι 0. Αλλιώς, και εδώ πέρα κιόλας κατευθείαν μπορώ να γράψω out ίσον 1, παρόλα αυτά όμως δεν θα το γράψω έτσι, με την άδειά σου, θα γράψω else if, εντάξει, γιατί θέλω λίγο να φαίνεται το πρόγραμμα. Εντάξει, παρόλα αυτά ξαναλέω ότι εσύ μπορείς να το γράψεις και κατευθείαν. Else if λοιπόν το α του i είναι διαφορετικό από το β του i, για να τονίσω λίγο και την ξέρω, το out θα είναι ίσο με το 1. Να βάλω εδώ πέρα τα ερωτηματικά τα οποία απαιτούνται, ένα ερωτηματικό εδώ και ένα ερωτηματικό εδώ. Τώρα αυτό το if else if λοιπόν στο τέλος τι θα έχει την έξοδο, το out το επιθυμητό. Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε και την εκτύπωση, όπου ξαναδιαβάζω λίγο στην εκφώνηση. Εμφανίζει στην οθόνη το αποτέλεσμα της λογικής πράξης XOR των ψηφίων, ξεκινώντας από τα ψηφία στην αρχή του κάθε πίνακα. Δεν μου προδιαγράφεται με απόλυτη σαφήνεια το τι θα εκτυπώσω, οπότε θα πάρω λίγο μια μικρή πρωτοβουλία εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι και να τύπωνες μόνο το out, προφανώς αναφορικά με την άσκηση το αποτέλεσμα θα ήταν σωστό, έτσι δεν θα σου το έπαιρνε λάθος. Εν πάση περιπτώσει, να πάω να το κάνω έτσι λίγο πιο φαντεζή. Βάζω σλασνή, μια λανική γραμμή, επί της 100 D, που θα είναι το α του I, XOR, το αποτέλεσμα δηλαδή, η πράξη μάλλον την οποία θα κάνω, επί της 100 D, που θα είναι το β του I, ίσον, επί της 100 D, που θα είναι πλέον το out. Εντάξει, κλείνω και τα διπλά αυτά και εδώ πέρα. Και αμέσως μετά να γράψουμε με τη σειρά τα ορίσματα. Α του I θα βάλω πρώτο, β του I θα βάλω δεύτερο και επίσης το out θα είναι το τρίτο. Ερωτηματικό. Λοιπόν, αυτό το printf τώρα, ξαναλέω, μπορεί να γραφτεί και με άλλο τρόπο. Αυτό θα δώσει έτσι και μια κομψή, αν θες, αποτύπωση στην οθόνη. Αν είσαι εξοικειωμένος με αυτό, δεν είναι άσχημο έτσι να δίνεις και μια τέτοια εικόνα στο γραπτό σου. Για να δούμε τώρα τι μου λείπει. Από printf είμαστε εντάξει, το XOR έχει γίνει, το for έχει γίνει, όλα καλά φαίνονται. Αλλά το μόνο το οποίο λείπει είναι η δηλώση μεταβλητών. Τι έχω δηλώσει? Έχω δηλώσει τη μεταβλητή i και έχω δηλώσει επίσης και μια μεταβλητή την οποία την έχω πει out. Άρα λοιπόν int i, out στην αρχή του κώδικα μου, ερωτηματικό, και εδώ πέρα τελείωσε η σύνταξη του προγράμματος αυτού.